Ο πληθωρισμός που εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο καλπάζει σε υψηλά 30 ετίας έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου της ακρίβειας φέρνοντας δυσβάστακτες ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι ενδεικτικό πως το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ζυμαρικά, οι σάλτσες, τα απορρυπαντικά, τα σοκολατοειδή, οι βρεφικές πάνες έχουν ανεβεί κατά 30% όπως επίσης τα κρέατα και τα πουλερικά. Ενώ αυξήσεις τιμών υπάρχουν επίσης στις σοκολάτες, στα πατατάκια, στα αλαντικά, τα τυροκομικά, τα φρούτα και τα λαχανικά κατά 10%. Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης τόνισε ότι τα χρήματα για το Market Pass θα δοθούν στους δικαιούχους χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε αγορές. Θα τα πάρει λοιπόν έτσι και αλλιώς με τη φορολογική δήλωση του 2021, γιατί αυτή έχει κλείσει. Τώρα, εμείς έχουμε βάλει ένα ύψος ποσοστού κέρδους που δικαιούνται να πουλήσουν οι αλυσίδες. Αυτό είναι μετά από έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να βάλουμε διατίμηση, γιατί αν βάλουμε διατίμηση, μπορεί να υπάρχει έλλειψη στα ράφια. Παλεύουμε λοιπόν να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές. Επίσης, αυτό που χρειάζεται να ξέρουν οι καταναλωτές είναι πως προχωράει η κάλυψη του 10% των αγορών όλων των ειδών από σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ιχθυοπολία, οπωροπολία, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία και λαϊκές αγορές. Άρχισαμε να έχουμε καταγγελίες για μείωση προϊόντων που ουσιαστικά είναι καμουφλαρισμένες αυξήσεις. Περαιτέρω από τις αυξήσεις της ονομαστικής τιμής του προϊόντος, έχουμε και μία έμεση καμουφλαρισμένη αύξηση με τη μείωση της ποσότητας. Άρχισαν να έχουμε τέτοιες καταγγελίες ως Ινστιτούτου Καταναλωτών από πέρυσι περίπου την Άνοιξη, που άρχισαν να έχουμε πολύ έτσι, πολλές καταγγελίες για ακρίβεια και πολύ έντονο το φαινόμενο ανατιμήσεων. Αλλά δυστυχώς πλέον είναι γενικευμένο αυτό το πρόβλημα και είναι και όπως πολύ σωστά είπατε στη μαργαρίνη, στα χαρτιά υγείας που εκεί έχουμε αυξήσει τις τάξεις του 69% σε ονομαστικές τιμές. Έχουμε αυξήσεις και μειώνοντας την ποσότητα, αλλά και σε ονομαστικές τιμές και σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.